Λοιπόν, και επανερχόμαστε στο στούντιο της Κρήτη TV, της εκπομπής Κρήτη σήμερα, και υποδεχόμαστε βεβαίως, ανοίγοντας το φάκελο Εθνικές Εκλογές 2019, την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτής με το Μέρα 25 νομού Ηρακλείου, το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, να το υποτιμήσουμε. Ακριβώς. Κυρία Τσουκαλά, καλώς ήρθατε. Σας υπέροχα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κουμαντάκη. Να είστε καλά. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι από εδώ, από αυτό το βήμα, θα δίνουμε λόγο σε όλους τους υποψηφίους που βρίσκονται στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Αποτελείται έτσι κύτταρα ψηφοδελτίων που ούτως ή άλλως πρέπει να ακουστείτε, πρέπει να εκφέρετε τη γνώμη σας και την πολιτική σας άποψη, γιατί στις 7 Ιουλίου έχουμε εκλογές. Και ο τηλεθεατής, ο κόσμος που μας βλέπει, θα πρέπει να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα έτσι ώστε να καταλήξει στο σταυρό προτίμησης. Λοιπόν, με τον Γιάννη Βαρουφάκη συστρατεύεστε. Η πρώτη ερώτηση που σκεφτόμουν από πριν να σας κάνω ήταν γιατί με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει απασχολήσει στην πολιτική σκηνή τα τελευταία πέντε χρόνια με την περίφημη διαπραγμάτευση κτλ. Νομίζω ότι το όνομά του και το πρόσωπό του απαξιώθηκαν στην πορεία, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι σαν εσάς έρχονται, συστρατεύονται μαζί του, βρίσκονται στο πλευρό του, προκειμένου να πούν τι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης λιδωρήθηκε, λασπολογήθηκε όσο ελάχιστη πολιτική στην νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία και παρόλα αυτά επανήλθε δρυμύτερος. Αν θυμάστε καλά, δεν υπήρχε καν δημοσκοπικό έβριμα πριν τις ευρωεκλογές όσον αφορά τη δυναμική του Μέρα 25. Παρ' όλα αυτά, το 2,99% μας δίνει μεγάλη όθηση και υπάρχει λόγος για τον οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης συμμετέχει πλέον δυναμικά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι έντιμος πολιτικός. Κατ' εμέ, είναι ο μόνος έντιμος πολιτικός. Τον πιστεύω. Πιστεύω την αλήθεια του. Είναι ο μόνος ο οποίος μίλησε για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι ο μόνος ο οποίος μίλησε γενικά για το έλλειμμα δημοκρατικότητας στο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε εντολή να διαπραγματευτεί. Παρ' όλα αυτά, η ίδια κυβέρνηση του έκοψε τα φτερά. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια ιστορική αδικία η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί. Εγώ το στηρίζω 100%. Και αυτόν και το πρόγραμμά του. Πρωταγωνιστήσατε και στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα δίνετε με δυναμικό παρόν και με φόρα, θα μπορούσα να πω εγώ. Δηλώνετε παρόν και για τις εθνικές εκλογές. Για την Κατερίνα Τσουκαλά, ποιο είναι το στίχημα που θέλει να πετύχει μέσα από μια ενδυνάμει έτσι, εκλογή της και που η φωνή της θα κριθεί καθοριστική την επομένη των εκλογών. Θα σας πω. Έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια στο Πράσινο Κόμμα του Καναδά και προηγουμένως σε γραφείο Ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω το διακαή πόθο να μιλήσω για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη. Ένα από αυτά είναι η ενεργειακή φτώχεια η οποία μαστίζει την Ελλάδα και ειδικότερα την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή, εάν υπήρχε πολιτική επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα και η Κρήτη βεβαίως θα μπορούσε να παράγει και να πολλή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά. Βέβαια, ακούσατε τις εξελίξεις. Βεβαίως και τις εξελίξεις. Στο ενεργειακό μέτωπο. Είναι η εξόρυξη πετρελαίου στην Κρήτη είναι η αρχή της στοχοποίησης της Ελλάδας. Είναι μία επένδυση η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα θα μείνει ουραγός των εξελίξεων. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, η εξόρυξη θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Θα δημιουργήσει ένταση στα ελληνοτουρκικά και θα αυξήσει κατακόρυφα τις αμυντικές δαπάνες. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση περιβαλλοντικής προστασίας. Όταν γίνεται μια γεώτρηση σε 4.000 μέτρα βάθος, δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση για την περιβαλλοντική προστασία. Εγώ προβλέπω και μακάρι να μην γίνομαι Κασάνδρα κακών ειδήσεων, αλλά προβλέπω πετρελαιοκυλίδες. Δυστυχώς, ιστορική. Έχετε δίκιο, αλλά ωστόσο, επειδή το γνωρίζετε, το αντικείμενο δεν έχει προβλεφθεί. Προφανώς έχει προβλεφθεί με κάποιους περιβαλλοντικούς όρους. Φυσικά και δεν έχει προβλεφθεί. Αν είχε προβλεφθεί, δεν θα είχε γίνει στον κόλπο του Μεξικού η μέγιστη καταστροφή, η οποία υπήρξε πριν από λίγα χρόνια, και δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση. Αυτό όμως το οποίο με προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι το timing της υπογραφής. Μία εβδομάδα πριν η κυβέρνηση παραδώσει τα ενία στην κυβέρνηση του κυρίου στην μελλοντική κυβέρνηση, η οποία διαφαίνεται ότι μάλλον θα είναι κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, το timing, γιατί μία εβδομάδα πριν παραδώσει τα ενία. Αυτό εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ.
Λέτε ότι είναι μια ακόμα φιέστα, όπως σας έχουμε ακούσει. Δυστυχώς αυτό διαφαίνεται. Είναι εμένα προσωπικά ως πολίτη, όχι ως υποψήφια βουλευτή. Εμένα ως πολίτη με προβληματίζει αφάνταστα. Και μην ξεχνάτε ότι η ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με βάση κάποιες συνιστώσεις. Μία από αυτές ήταν η συνιστώσα των οικολόγων Πρασίνων. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 είναι το μόνο κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή, και αυτός είναι ο λόγος στον οποίο συμμετέχω, το οποίο είναι εναντίον της εξόρυξης πετρελαίων. Θα μείνουμε ουραγός των οικονομικών εξελίξεων και ουραγός των αναπτυξιακών πολιτικών, οι οποίες προωθούνται σε όλο τον κόσμο και ειδικά πανευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις πάνω σε ηλεκτροκίνηση, πάνω σε φωτοβολταϊκά, πάνω σε ανεμογεννήτριες. Η τεχνολογία προχωράει, οι τιμές πέφτουν, γίνονται περισσότερο προσιτές στο ευρύ κοινό. Η Κίνα μπαίνει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και εμείς στην Κρήτη, στο νησί με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, κάνουμε εξορίξεις, διακινδυνεύοντας όχι μόνο τη θαλάσσια ζωή, όχι μόνο το περιβάλλον, όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία του νησιού μας, η οποία είναι ο τουρισμός, αλλά ακόμα και την ποιότητα της ζωής μας. Εμένα προσωπικά, εγώ είμαι 100% κατά αυτής της επένδυσης, και σε περίπτωση που εκλεγώ βουλευτής, εννοείται ότι θα την καταψηφίσω. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείτε ότι μιλήσατε βεβαίως και για την οικονομία. Οικονομία στην οποία φαντάζομαι στέκεται ο Γιάννης Βαρουφάκης λίγο παραπάνω σε όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα. Είναι καταστάσεις που έζησε, ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα από μέσα. Στο οικονομικό κομμάτι πιστεύετε ότι σηκώνουν αλλαγές όσον αφορά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μέσω μιας πολιτικής παροχολογίας και άλλων επιδομάτων κάπως να καλύψει κάποιες τρύπες, πιστεύοντας ότι αυτό τελικά είναι και το φάρμακο στις πληγές όλων των Ελλήνων που έχουν πληγεί τα χρόνια της κρίσης. Πιστεύετε ότι η πολιτική αυτή κατεύθυνση είναι η σωστή, ή το κόμμα σας ουσιαστικά έχει και την άλλη άποψη? Σε καμία περίπτωση. Εννοείται ότι η επιδοματική πολιτική έχει να κάνει και περισσότερο και με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Σε καμία περίπτωση το απλά να μπαλώνουμε κάποιες τρύπες δεν βοηθάει καθόλου. Το ΜΕΡΑ25 μιλάει για ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα σε όλες τις οικογένειες οι οποίες έχουν πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό δεν θα γίνει μόνο στην Ελλάδα. Δοκιμάζεται και πανευρωπαϊκά, δοκιμάζεται και εκτός Ευρώπης, και είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως λόγω της αυξημένης ανεργίας σε πάρα πολλές χώρες να θεσμοθετηθεί, το ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 είναι το μόνο οικονομικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, γιατί είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο μιλάει για αναδιάρθρωση του χρέους. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν επιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο βροντοφωνάζει άλλωστε και ο επικεφαλής ο Γιάννης Βαρουφάκης όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί να επιτευχθεί. Δυστυχώς υπάρχει μια αποχάβνωση, κύριε Κουμαντάκη. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει με πρωτογενή πλεονάσματα στους δανειστές της τάξης του 3,5%. Σκεφτείτε το εξής. Η Ιαπωνία είχε την καλύτερη οικονομία παγκοσμίως, γιατί επένδυε 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία δαπανά με το καλημέρα σας 3,5% στην Τρόικα, 2,2% στις αμυντικές δαπάνες, και εξαιτίας των εξορίξεων αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Ελλάδα είναι η δεύτερη κατά σειρά στον ΝΑΤΟ χώρο η οποία δαπανά το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είμαστε λοιπόν μια χώρα η οποία δίνουμε σχεδόν 5%, 6% του ΑΕΠ μας που στην αποπληρωμή του δανείου και στις αμυντικές μας δαπάνες. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτή η οικονομική ασφυξία. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη διαφορετικά. Οποιοδήποτε πρεσβεύει, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ότι θα έρθουν εργασίες, ότι κάποιος με ένα μαγικό ραβδάκι θα αλλάξει αυτή την κατάσταση, ψεύδεται. Και ψεύδεται ασυστόλως. Και γι' αυτό στηρίζω τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει για αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει για κούρεμα. Συνεχίζει, επιμένει. Είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει για μείωση πρωτογενούς πλεονάσματος. Είναι ο μόνος ο οποίος διατείνεται ότι πρέπει να πέσει στο 1,5% και μόνο και εφόσον εάν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, τότε το ποσοστό θα πρέπει να είναι ακόμα λιγότερο. Δεν είναι δυνατόν να πάμε μπροστά με τέτοια οικονομική ασφυξία. Αυτή τη στιγμή
Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι εδραιώνεται μια χρεοδουλοπαρικία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει γίνει μια χρεοδουλοπαρικία. Ή όπως το λένε και στις πολιτικές επιστήμες, banana republic, μια μπανανία. Αυτή τη στιγμή περνάνε, νομοθετούμε με βάση την Τρόικα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει κάποιος άνθρωπος να βγει δυναμικά μπροστά, κάποιος άνθρωπος να σταματήσει να χαϊδεύει τα αυτιά των ψηφοφόρων, να υπόσχεται θαύματα και κάποιος άνθρωπος με ήθος, πρώτα απ' όλα με ήθος, και κατά δεύτερον ένας άνθρωπος, ένας επιφανής ακαδημαϊκός, διεθνούς φήμης οικονομολόγος, όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος μπορεί να πει τα πράγματα με το όνομά τους και μπορεί να διαπραγματευτεί επί ίσης όρης. Σας άκουσα προηγουμένως να αναφέρεστε τακτικά στα δύο μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Εικάζεται ότι ενδεχομένως αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί να αποδειχθεί και πρόβλημα για το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη μέρα 25, ή τελικά θα έπρεπε το δίπολο να φοβάται το Γιάννη Βαρουφάκη? Κοιτάξτε, οι δηλώσεις της κυρίας Φόβης Γεννηματά πριν από δύο μέρες μας ευνοούν. Όχι απλά μας ευνοούν, μας δίνουν πολύ μεγάλη ρέντα. Όταν η κυρία Γεννηματά διατείνεται ότι θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία να έχει την αυτοδυναμία, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ως απλός πολίτης είναι ότι ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόματα. Λοιπόν, επειδή βλέπω το τέρας του δικοματισμού να ξαναέρχεται, επειδή βλέπω άλλα μνημόνια, επειδή βλέπω άλλες ασφικτιούσες πολιτικές να επανέρχονται πάλι στο σκηνικό, για μένα η μόνη λύση, η μόνη σωστή λύση είναι η ψήφος στο ΜΕΡΑ25 και στο Γιάννη Βαρουφάκη. Θέλω να επιστρέψουμε πίσω στο θέμα της Κρήτης, γιατί ουσιαστικά γι' αυτή θα κληθείτε να μιλήσετε αύριο μεθαύριο. Ξεκινήσατε να πουλέτε για την οικονομία του νησιού και για τον τουρισμό. Πιστεύετε ότι σηκώνει αλλαγές στο κομμάτι της Κρήτης, ή μπορούμε να αλλάξουμε το προφίλ του νησιού μας και σε άλλους τομείς? Βεβαίως. Και αν έχετε κάποιες σκέψεις, ακόμα και πολιτικού περιεχομένου, θα ήθελα να τις εκθέσετε. Πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολλές σκέψεις. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρξει επέκταση της τουριστικής σεζόν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τουριστική οικονομία η οποία να βασίζεται σε μια τουριστική σεζόν 5, 6, 4, 5 μηνών. Αυτό θα γίνει μέσω επενδύσεων στον αγροτουρισμό, μέσω επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσω της δημοσίευσης πολλών άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες στην οποία αυτή τη στιγμή οι τουρίστες μας δεν γνωρίζουν. Παραδείγματος χάρη, τα πανηγύρια μας, γιορτές κρασιού, η γαστρονομία, η υψηλή γαστρονομία. Το πολιτιστικό υπόβαθρο επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και σε σύμπραξη με την περιφέρεια, έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο κυβερνητική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, είναι η βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω θα ήταν από το ξενοδοχειακό λόμπι μεγαλύτερο σεβασμό όσον αφορά την καταπάτηση του Αγιαλού. Διάβασα πριν από λίγες μέρες για ένα ξενοδοχείο στον Παλί, το οποίο έριξε τσιμεντόπλεκη στην παραλία. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία και μεγαλύτερη δεκτικότητα, έτσι ώστε ο Αγιαλός να αποδοθεί, και αυτό είναι η προγραμματική δήλωση του, είναι πάνω στο πρόγραμμά μας, πρόσβαση στον Αιγιαλό σε όλους τους πολίτες. Εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε όλα τα ξενοδοχεία να παρέχουν έστω το 80% στους πολίτες. Αυτή η μάστιγα των ξενοδόχων, οι οποίοι χτίζουν πάνω στη θάλασσα και δεν επιτρέπουν στον απλό λαό να πάει να κάνει ένα μπάνιο, πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Νομίζω καταφέρατε το οικονομικό τις προθέσεις, βεβαίως, τις προτάσεις σας στον οικονομικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα και στο κομμάτι τουρισμού μέσα σε μόλις 12 λεπτά. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω που βοηθήσατε και εμένα να εξελιχθεί η συζήτηση. Να έχετε καλή δύναμη. Σας σε 11 μέρες έχουμε εκλογές. Ακριβώς.